δεν είχες ένα κορίτσι που ήταν έτσι δροσερό? Ναι, που το έχουν ζητήσει πολλές φορές σε γάμο, ναι. Αυτά τα ακούει η Κατερίνα. Νομίζω ότι είναι η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που την έχουν ζητήσει 150 φορές σε γάμο. Γιατί? Δικαιολογείται. Αυτός ποιος είναι? Ο πατέρας της. Η κοπέλα είναι. Ναι. Όχι, ρε, η πριγκίπισσα του Ιράκ του 19ου αιώνα. Ο πατέρας της είναι Ισπανός, το πήρε όλο η κόρη το μουστάκι. Σταμάτα, ρε Κατερίνα. Αφήστε παιδιά να ακούσετε. Ρε παιδιά, ακούστε την ιστορία. Την κοπέλα αυτή λοιπόν, το 19ο αιώνα, τη ζήτησαν 150 φορές σε γάμο. Παντρεύτηκε μετά, έκανε και παιδιά. Στρατιώτη, μου κάνει λίγο σαν στρατιώτη. Έκανε και παιδιά μετά, άσε με να το... η φωτογραφία λέω. Επειδή δεν έβγαζε το φρύδι. Τώρα το έβγαλε το μουστάκι εδώ, κοίτα τι ωραία, πολύ πιο ωραία. Το έβαλε στο φρύδι. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, 150 άντρες σε γάμο, οι 13 αυτοκτόνησαν. Που τη χάσανε. Α, νόμιζα επειδή την πήραν αυτοκτόνησαν. Παιδιά, πρέπει να δούμε και τους άντρες, παίζει και αυτό το ρόλο. Εντάξει τώρα είναι και όχι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι. Σου λέει ήταν το πρότυπο ομορφιά στην εποχή τη. Παιδιά, συγγνώμη. Μπορεί να έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά, αλλά με τέτοιο. Εδώ μου θυμίζει τον Παπαγιανόπουλο. Μπορεί να έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Δεν σου θυμίζει εδώ τον. Εμένα τον Μάρκο Παπακάρη, τη Φραγκοσυριανή. Εμένα τον Σπύρο Καλογύρου πάλι. Σταμάτα. Ρίκο Παπακούλα. Έλα, ρε. Αφήστε τα ρε, παιδιά. Και όμω, παιδιά, αυτή η γυναίκα εκείνη την εποχή έκανε φράση. Είναι πόδι από κάτω, είναι γάμπα. Είναι η πόζα, γιατί λέει. Είναι γάμπα. Είναι γάμπα ζαγοράκι. Γάμπα με την καλτσούλα τη μικρή. Είχε πολύ στυλ. Εδώ είναι κοριτσόπουλο. Εδώ είναι νέα, ναι. Τότε που τη ζητούσαν. Νέα, σίγουρα. Λέω πως είναι κοριτσάκι εδώ, γιατί η κάλτσα είναι ψηλή, γι' αυτό λέει ανεβαίνει ψηλά. Εκεί το καταλαβαίνεις ότι είναι κοριτσάκι. Εκεί είναι μαθήτρια. Από τι άλλο να το καταλάβω, εκεί είναι μαθήτρια. Έχετε την πρώτη της τριχουφία, λένε μου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η κοπέλα αυτή αποκαταστάθηκε, βρήκε τον άντρα που τη άξιζε. Χάθηκαν 13 άνθρωποι, έφυγαν από τη ζωή γιατί αυτοκτόνησαν, τη χάσανε. Είχε χρήματα ο πατέρας, να το πούμε. Ποια είναι? Η ίδια είναι, μωρελένη. Η ίδια μεγαλώνοντας. Έβγαζε φωτογραφίες συνεχώς. Γιατί τη άρεσε να ποζάρει? Άμα τη άρεσε, γιατί όχι. Να τη. Εδώ είναι μικρή. Εδώ είναι μεγάλη, δεν μπορεί να είναι μικρή. Εδώ είναι 25. Όχι, όχι, βλέπω το. Δεν θα διαφωνήσουμε για την τιμή. Γιατί η τιμή, λέω. Η τιμή είναι ίδια όλες τις φωτογραφίες. Για την ηλικία, τέλος πάντων. Ήταν. Όχι. Και αυτό το όνομα. Έκανε παρέμβαση από το κοινό. Λοιπόν, είχε εξαιρετική μόρφωση. Ρε παιδιά, σίγουρα αυτή δεν είναι άντρας. Όχι, αλλά αυτή που την κάνω σου λέει είναι διπλό. Να έχω και ένα φίλο να παίξω πρέφα, έχω και γυναίκα. Αυτοί οι 13 που αυτοκτόνησαν, είναι σίγουρο ότι δεν αυτοκτόνησαν την πρώτη φορά που την είδαν? Όχι, αγάπη. Αυτοκτόνησαν γιατί δεν τους ήθελε και παντρεύτηκε τελικά, να σας πω, και τον πέρσι βασιλιά Νάσερ Αλντίν Σαχ Καζάρ. Πού είναι αυτός, να τον δω φωτογραφία. Ηθικό. Συγχωρέθηκε. Και αυτή συγχωρμένη είναι σήμερα, αλλά φωτογραφία. Να δω, ήταν ταιριαστή. Σίγουρα θα ταιριάζαν, είναι δυνατό να μην ταιριάζει. Γιατί το έφερε ρε Παμπώνη ρε αυτό το θέμα? Γιατί ρε εσύ Ελένη, πες μου τώρα με αυτό τον τίτλο. Τη ζήτησαν 150 άντρες σε γάμο και 13. Ο τίτλος σε ίντριγκ ή αυτή η φωτογραφία ρε, άτιμε. Δεν έχω ξαναδεί γυναίκα με τόσες προσφορές. Ενώ με τόσο έντονη. Είχε τριχώσει. Μήπως αυτή είναι και επιτυχία. Ηθικό δίδαγμα, σταματήστε το λέιζερ, αφήστε το λέιζερ. Τσάμπα, πώς πήγανε. Μόλις ξεκίνησα λέιζερ, θα το σταματήσω. Ναι, ναι, ναι.